Ρωτήσα τον φίλο πρόεδρο πόση ώρα έχω και μου έχει πει ότι θα πεις καλά λόγια όση ώρα θέλεις. Δεν θα πεις καλά λόγια, να είσαι σύντομος. Άρα πάρτε αναπνοές, κάτσετε άνετα. Τα πολύ προβολή, τα κανάλια Ανδρέα έχουν και τις δυσκολίες τους. Δεν υπάρχει τόπος να βάλουμε τις σχόλες μας. Εντύμε, κύριε Υπουργέ. Αγαπητοί βουλευτές, κυρία Τσιρίδου, φίλε Δημήτρη, κυρία Φιάκου, φίλε Πρόεδρε του ΚΟΑ, Δήμαρχε, Δημήτρη, καλώς όρισες. Κύριε επίτιμε Πρόεδρε, στο χαιρετισμό στην ομιλία του, ο κύριος Μουζουρίς είπε ότι πιστέψατε. Θέλω να πω ότι είμαστε τυχεροί, ότι δεν είσαστε απλά τίτλων επίδημος πρόεδρος. Από τον καιρό που ήμουν πρόεδρος, είσαστε σταθερά κοντά μας, στηρίζετε ενεργά τις προσπάθειές μας και ναι, είσαστε το άτομο που όταν πήγε αυτό το όραμα στο τραπέζι, είσαστε το άτομο που έτρεξε, καθοδήγησε για να είμαστε σήμερα εδώ. Φίλε Σύμβουλε του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, φίλε Άθο, κύριε Αλετράρη, αντιλαμβάνομαι γίνεται καλή δουλειά, διότι πρόσεξα, ο ΠΑΠ Κύπρου ήδη χτίζουν τις χωριές για να βοηθήσετε το έργο του κύριου Υπουργού. Φίλε Λουί Δημητρίου, όταν κάποτε έλεγες για όμιλον του Ευρωμπάσκετ, είμαι σίγουρος ότι πολλοί έλεγαν ο τρελός συνεχίζει. Αγαπητά μέλη του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, φίλοι παγιοί συνεργάτες, προέδροι, εκπροσώποι των καλαθοσφαιρικών σωματείων, φίλοι εκπρόσωποι των ΜΜΕ, κύριε Φελούκα, κάπου σε είδα, κύριε Μαραγκέ, Ανδρέα Ποιατζή, απολογούμε αν ξέχασα κάποιον άλλο. Σας χαιρετώ. Σας χαιρετώ. Σωστό. Σας χαιρετώ και εκφράζω την χαρά μου που βρίσκομαι μαζί σας για ακόμη μια ιστορική στιγμή για την καλαθόσφαιρα και για τον αθλητισμό μας γενικότερα. Έχω ιδιαίτερους λόγους, όπως έχω αναφέρει προηγουμένως, να είμαι ικανοποιημένος, να είμαι περήφανος, γιατί η Κύπρος έχει φτάσει στο σημείο να τολμά να διεκδικεί μια τόσο μεγάλη διοργάνωση όπως είναι ο όμιλος του Ευρωμπάσκετ το 2025. Η ευκαιρία είναι μοναδική για τον Κυπριακό αθλητισμό και με μεγάλη μου ικανοποίηση βλέπω να ενώνουμε δυνάμεις για το κοινό καλό. Με την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης να έχει κάνει εξαιρετικό έργο όπως έχει υπογραμμίσει ο κύριος Υπουργός. Εξαιρετικό έργο στην όλη προεργασία, αγαπητέ Μάρκ, ο Μάρκος, ο Παύλος, κάπου είδα τον Παύλο, Παύλο. Ετοιμάστε του για την παρουσίαση. Και με τρόπο που μπαίνει στη διεκδίκηση της διοργάνωσης, αλλά και την κυβέρνηση να έχει πραγματικά το ρόλο που πρέπει σε μια τέτοια πρόκληση, στηρίζοντας με κάθε τρόπο τη διεκδίκηση του ομίλου του Ευρωμπάσκετ 2025, δείχνοντας αποφασιστικότητα και διάθεση να σταθεί συμπαραστάτης της όλης προσπάθειας. Και είμαι αισιόδοξος ότι το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που όλοι επιθυμούμε και προσδοκούμε. Να είστε σίγουροι ότι η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να στηρίξει αυτήν την προσπάθεια, αγαπητέ Άθο. Άλλωστε, αυτό έχω διαβεβαιώσει τόσο το Γενικό Γραμματέα της FIBA Ευρώπης, το φίλο Καμίλ Νόβακ, όσο και τον Γενικό Γραμματέα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπάσκετ, τον κύριο Ανδρέα Ζαγκλίν, σε πρόσφατες συναντήσεις που είχα στην παρουσία τόσο του Άθου όσο και του φίλου Προέδρου στο Ολυμπιακό Μέγαρο. Χωρίς αμφιβολία είναι από τις ιστορικές ευκαιρίες που έχει ενώπιον της η Κύπρος σε επίπεδο αθλητισμού, μιας και ενδεχόμενη ανάθεση της διοργάνωσης στη χώρα μας θα φέρει πάρα πολλά ωφέλη, όπως μπορεί να αντιληφθεί ο καθένας, αλλά όπως έχει αναφέρει με πολύ λεπτομέρεια και παραστατικό τρόπο ο φίλος Πρόεδρος. Μια τέτοια διοργάνωση, στην οποία θα συμμετέχουν κορυφαίες εθνικές ομάδες και καλαθοσφαιριστές από τις πλέον προηγμένες στο άθλημα χώρες στην Ευρώπη, θα δώσουν πολλά στον αθλητισμό μας, στην οικονομία και στην εικόνα της Κύπρου μας. Αυτή η ευκαιρία
δεν πρέπει να χαθεί. Γι' αυτό όλοι που είμαστε εδώ να λειτουργήσουμε σαν μια γροθιά για να συμβάλλουμε ο καθένας με τον τρόπο του προκειμένου να πετύχουμε το ιδανικό αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρος ότι η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης και η ηγεσία της με την εμπειρία, την τεχνογνωσία που έχουν θα είναι ισχυρός διεκδικητής της διοργάνωσης ανάμεσα στις άλλες χώρες που έδειξαν ενδιαφέρον και επίσης το γεγονός ότι σε αυτήν την προσπάθεια το κράτος τηρεί την πιο σωστή στάση που θα μπορούσε να έχει. Είναι εκτιμό το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, κύριε Υπουργέ, που πιστεύω να παίξει σημαντικό ρόλο στην τελική απόφαση της FIBA. Είναι υπόθεση όλης της Κύπρου να πείσουμε για να ανατεθεί στη χώρα μας αυτή η διοργάνωση, που όπως σωστά όσοι έχουν μιλήσει προηγουμένως, θα δώσει στην καλαθόσφαιρα και στον αθλητισμό μας νέα δυναμική, στη χώρα μας τεράστια προβολή και άλλα οικονομικά ωφέλη και στον τουρισμό επιπρόσθετη όθηση την οποία πραγματικά έχει ανάγκη. Όλοι θυμούνται ότι η καλαθόσφαιρα ήταν από τα πρώτα αθλήματα που αγαπήθηκαν σε τόσο μεγάλο βαθμό, όχι στον ίδιο βαθμό με το ποδόσφαιρο, φίλε Πρόεδρε. Με πρώτο ερέθισμα την τεράστια επιτυχία της επίσημης αγαπημένης όλων των Ελλήνων της Εθνικής Ελλάδας 1987 Δημήτρη, αλλά και τις μετέπειτα σπουδαίες επιτυχίες που ακολούθησαν. Είναι ένα άθλημα που λατρεύτηκε και στην Κύπρο και αγκαλιάστηκε από χιλιάδες και είναι η στιγμή να το σπρώξουμε περαιτέρω μέσα από αυτήν την διοργάνωση. Σημειώνω σε αυτόν το σημείο ότι η βάση του προγραμματισμού της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης θα πρέπει σε περίπτωση επιτυχίας της υποψηφιότητας μας να πραγματοποιηθούν διάφορα test events στα επόμενα 3 χρόνια. Μένα από αυτά να είναι το 3x3, το παλαιότερο 3x3, σε συνεργασία με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και νέαθο, αγαπητέ Πρόεδρε, η συμμετοχή σε διεθνές διοργανώσεις μέσω της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. Συγχαρητήρια ξανά στην Ομοσπονδία, στην ηγεσία της, τον φίλο Ανδρέα Μουζουρίδη, που τόλμησε μαζί με τους εκλεκτούς συνεργάτες του στο Διοικητικό Συμβούλιο να οραματιστούν κάτι πολύ μεγάλο για την Κύπρο και να προχωρήσουν στην τελική διαδικασία διεκδίκησης της διοργάνωσης. Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή είναι δίπλα, σταθερά, με κάθε τρόπο και είμαστε σίγουροι πώς θα ανταμειχθεί η προσπάθεια. Συγχαρητήρια και ευχαριστίες και στην κυβέρνηση έντιμε, κύριε Υπουργέ, που αγκάγιασε από την πρώτη στιγμή την προσπάθεια και παρακαλώ με διαβεβάστε στους συναδέρφους σας στο Υπουργικό Συμβούλιο, διότι γνωρίζω από πρώτο χέρι τις προσπάθειες, την ενέργεια που έχουν βάλει για να καταφέρουμε να είναι με επιτυχία τουλάχιστον υποβολή της υποψηφιότητας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή και την υπομονή σας.